Καλημέρα ή και καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα χρυσόψαρα. Το πρώτο τελευταίο βίντεο σχετικά με τους μονομάχους πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό μου δείχνει το ότι σας άρεσε. Τα χρυσόψαρα είναι ίσως το πιο γνωστό ψάρι στον κόσμο. Θα μπορούσε. Αλλά πολύ λίγοι είναι όμως αυτοί που ξέρουν πραγματικά τα χρυσόψαρα. Δηλαδή τι χρειάζονται πραγματικά για να ζήσουν, όχι για να επιβιώσουν. Όταν λέμε χρυσόψαρο, σκεφτόμαστε τα πιο γνωστά, τα common goldfish, δηλαδή εκείνα τα πορτοκαλοκόκκινα σχεδόν, τα οποία γίνονται πολύ μεγάλα. Και τι σημαίνει αυτό? Το ότι δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε μία γυάλα. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να πάρω ένα χρυσόψαρο και να το βάλω εκεί, όπως και βάζουμε οι περισσότεροι. Δεν μπορώ δηλαδή να το βάλω ούτε καν εδώ. Τα χρυσόψαρα, τα απλά χρυσόψαρα, απαιτούν το λιγότερο 30 λίτρα νερό. 30 λίτρα σημαίνει δύο φορές αυτό. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί γίνονται πολύ μεγάλα και επίσης βρωμίζουν πολύ το νερό. Θα αναφέρω το ίδιο παράδειγμα που είχα αναφέρει και στο βίντεο με τον μονομάχο. Και ένα τσιουάουα μπορεί να ζήσει σε ένα τεράστιο δοχείο, αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει εκεί. Καταλαβαίνουμε πως τα χρυσόψαρα δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε γυάλα γιατί γίνονται τεράστια, και αυτό έχει συνέπεια να παθαίνουν ανισμό, δηλαδή να μεγαλώνουν τα όργανα τους μέσα και αυτά να μην μπορούν να μεγαλώσουν. Δηλαδή, σκεφτείτε το σαν να μεγαλώνουν τα όργανα, αλλά να μην μεγαλώνουν το δέρμα. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο τέλος πεθαίνουν. Δεύτερον, τα χρυσόψαρα είναι ψάρια κρύου νερού. Δηλαδή, άνετα μπορούν να ζήσουν και σε μια λίμνη που μπορούμε να φτιάξουμε έξω. Καταλαβαίνω λοιπόν πως το να αγοράσουμε ενυδρείο, να αγοράσουμε φίλτρο και γενικότερα τον εξοπλισμό είναι πολύ ακριβό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σας δώσω μια λύση. Μια λύση που σκέφτηκα κι εγώ και έκανα και τρέχει άνετα τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Σκέφτηκα το ότι δεν έχω τα χρήματα να αγοράσω ένα τεράστιο ενυδρείο για να το γεμίσω χρυσόψαρα. Οπότε πρέπει να βρω μια άλλη εναλλακτική. Γι' αυτό και πήρα μια τεράστια πλαστική γλάστρα, ξέρετε, από φυτόριο, χωρίς τρύπες κάτω, έβαλα χαλίκι, έβαλα φυτά, έβαλα οξυγόνο, γιατί ήθελα έτσι το νερό να έχει μια παραπάνω κίνηση, έβαλα και ένα κυκλοφορητή, έβαλα νούφαρα και είναι έτοιμη. Αντί για ενυδρείο, μπορεί ο καθένας να φτιάξει κάτι τέτοιο μέχρι και στο μπαλκόνι του. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη συγκεκριμένη, η οποία λειτουργεί τέλεια τον τελευταίο χρόνο. Μπορούμε να δούμε και μέσα το χρυσόψαρο το οποίο έχει έρθει να μας χαιρετήσει ή τουλάχιστον να φάει. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχουμε μία συνηθισμένη ζαρτινιέρα, υπερυψωμένη σε αυτά τα δύο, σε τους δύο τσιμεντόλιθους, για να μπορώ να έχω πιο εύκολη πρόσβαση. Και εδώ έχουμε έναν πάπυρο. Όπως και οι ρίζες των υπόλοιπων φυτών, βοηθούν στη φίλτρανση αφού πιάνουν μέσα τους διάφορες ακαθαρσίες και στη συνέχεια παίρνουν τις θρεπτικές ουσίες από αυτές, τρέφονται και μεγαλώνουν, δηλαδή λειτουργεί σαν λίπασμα. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και εδώ. Τα συγκεκριμένα φυτά την άνοιξη και το καλοκαίρι γίνονται αρκετά μεγάλα, οπότε χρειάζεται να τα κλαδεύω. Τώρα τα λίγα ξερά που βλέπετε είναι επειδή έχουν παγώσει το κρύο, αλλά δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάπου εδώ υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για την κυκλοφορία του νερού. Στην πραγματικότητα είναι για τα λίτρα, αλλά εντάξει δεν κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Βέβαια κρατάει αρκετά καθαρό το νερό σε σύγκριση με τη συγκεκριμένη. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς πώς έφτιαξα τις συγκεκριμένες γλάστρες, μπορείτε να πατήσετε πάνω δεξιά αυτή τη στιγμή. Θα σας βγάλει στο βίντεο της μεγάλης γλάστρας. Θα έχω κάτω στην περιγραφή και το link για τη μικρότερη. Δεν μπορώ μέσω του κινητού να αποτυπώσω το πόσο καθαρό είναι το νερό. Φαίνεται λίγο βρώμικο επειδή έχει αντανάκλαση. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε εδώ, βλέπετε πεντακάθαρο το χρυσόψαρο. Και εκεί που πέφτει ο ήλιος, βλέπετε πόσο καθαρό είναι. Αυτό εδώ που αφρίζει είναι από την αερατλία. Είναι συνδεμένο αυτό το σωληνάκι με μία αερόπετρα, η οποία παίρνει ρεύμα. Από εδώ πίσω έχω περάσει απλά ένα καλώδιο μέσα από το δωμάτιο και χρησιμοποιώ ένα πολύ μπριζό για να τα συνδέσω όλα. Εδώ είναι η αερατλία μας πάνω σε ένα τουβλάκι, σε περίπτωση που βρέξει, σε περίπτωση που τρυπήσει και φύγει όλο το νερό, να μην έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα. Και την χρησιμοποιώ απλά και μόνο για να οξυγονώνεται το νερό και να υπάρχει μια ανατάραξη για να ρουφάει και το φίλτρο. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή αυξάνονται αρκετά οι θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να φοβάστε μήπως το χρυσόψαρο παγώσει το χειμώνα. Σας μιλάω ειλικρινά, μέχρι και το νερό να παγώσει στο πάνω μέρος, το χρυσόψαρο δεν θα πάθει κάτι. Τα χρυσόψαρα τους πολύ χειμερινούς μήνες, ειδικότερα σε πιο βόρειες χώρες, είναι ανενεργά, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι πέφτουν και στη χειμερινή άρκη, αλλά δεν γίνεται ακριβώς αυτό. Απλά το πεπτικό του σύστημα δουλεύει πάρα πολύ αργά. Άρα χρειάζονται και λιγότερο τάισμα. Επίσης τα χρυσόψαρα ζουν άνετα μόνα τους, βέβαια δεν τα πειράζει να έχουν και ένα φίλο σούμε, να κάνουν παρέα, αλλά μπορώ να πω ότι τους είναι σχετικά ψηλό αδιάφορο. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω πόσο στήχησε περίπου αυτή η κατασκευή. Η γλάστρα στήχησε 18 ευρώ. Η αιραντλία, η οποία έχει υποδοχή για
για δύο αερόπετρες, που σημαίνει ότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε δύο γλάστρες, είχε 18 ευρώ κάπου εκεί. Για αμμονή σίγουρα θα βρείτε πολύ πιο φθηνή. Το φίλτρο είχε γύρω στα 10-15 ευρώ και μόνο αυτά, όλα τα υπόλοιπα φυτά είναι από τον κήπο. Εκτός από τα νούφαρα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες τιμές. Εγώ το είχα πάρει 6 ευρώ το χειμώνα. Το καλοκαίρι, από ό,τι παρατήρησα, το φυτόριο ανέβασε τις τιμές. Άρα 18, 10, 15. Αυτά, και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή με 50 ευρώ το πολύ, μαζί με το ψάρι, μαζί με το χαλίκι, μπορεί να έχετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και βέβαια, αν θέλετε ακόμα πιο καθαρό νερό, μπορείτε να βάλετε ή περισσότερα φυτά ή να αγοράσετε ένα μεγάλο εξωτερικό φίλτρο και θα λειτουργεί άψογα. Τα νούφαρα επίσης την άνοιξη περίπου ανθίζουν και έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εάν κάποιος βέβαια θέλει και έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα ενεδρίο, μπορεί να κάνει τη δική του έρευνα και πάνω κάτω οι συνθήκες είναι ίδιες. Χρειαζόμαστε καθαρό νερό, κίνηση στο νερό και καλό τάισμα. Μπορείτε να ταΐζετε από μία έως και δύο φορές την ημέρα, έχω ακούσει στο YouTube, όταν θέλουν να τα κάνουν να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Βέβαια, καλό θα ήταν μία φορά την εβδομάδα να τα αφήνουμε ατάιστα. Επίσης, αν οι γλάστρες είναι συνέχεια έξω στον ήλιο και τις χτυπάει ο ήλιος, θα δημιουργήσουν αυτό το πράσινο που είδατε γύρω-γύρω στο τυχόματο, το οποίο ονομάζεται άλγη. Αυτή την άλγη μπορούν να τη φάνε τα χρυσόψωρα, δηλαδή θα μπορούσα να τα ταΐζω, εάν θέλω, μόνο το καλοκαίρι, που το καλοκαίρι δημιουργείται περισσότερη άλγη, και ολόκληρο το χειμώνα να τα αφήνω τάιστα γιατί θα τρέφονται από αυτή. Μέχρι και το καλοκαίρι, δηλαδή μπορώ εξ ολοκλήρου να το παρατήσω και να τρέχει μόνο του. Αλλά κάτι τέτοιο δεν θέλω να το κάνω, γιατί και μεγαλώνουν πάρα πολύ αργά. Και φοβάμαι και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν παίρνουν όλες τις απαραίτητες. Πάντων, όλα τα απαραίτητα θεραπευτικά στοιχεία. Πάμε όμως να τα ταΐσουμε και να τους δώσουμε λίγο να φάνε. Ο μονομάχος έχει ενθουσιαστεί γιατί νομίζω ότι θα ταΐσω αυτόν. Αλλά δεν θα ταΐσω αυτόν ακόμα, θα τον ταΐσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, μας ακούσανε ότι βγήκαμε και έχουν έρθει. Εδώ. Α, επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Καλό θα ήταν. Αυτό ήταν μια συμβουλή από τον φίλο μου στο πρακτικό ενιδρίο. Η γλάστρα να είναι σε τέτοια μορφή, δηλαδή τα λίτρα να είναι σε μήκος. Όχι σε ύψος και σε βάθος, όπως εδώ. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν 5 χρυσόψερα, είναι 120 λίτρα, δηλαδή είναι ένα χρυσόψερο παραπάνω από τα λίτρα τα οποία χρειάζεται. Αλλά επειδή κάνω αλλαγές νερού, έχω και φυτά, πιστεύω είμαι κομπλέ. Βέβαια, με την πρώτη ευκαιρία σίγουρα θα το αλλάξω. Εδώ είναι 70 λίτρα και έχω μόνο ένα χρυσόψερο, που σημαίνει ότι μπορώ να βάλω ένα ακόμα. Αλλά επειδή αυτό έχει πάθει νανισμό. Και τώρα είναι πολύ καλύτερα, βασικά είναι και σε τελικό μέγεθος, μπορώ να σας πω, επειδή είναι διαφορετική η ράτσα. Δεν ξέρω αν θέλω να βάλω άλλο, το σκέφτομαι. Ίσως αν βρω και αν δώσω κάποιο, θα βάλω. Ας δούμε αυτό το οποίο τρώει πιο εύκολα. Είναι λίγο χρυδούλια. Τα συντυπημένα, αυτά που βρίσκονται στη στρογγυλή γλάστρα, σχεδόν έχουν φτάσει τα περισσότερα το τελικό μέγεθός τους. Φτάνουν περίπου μέχρι 20-20 εκατοστά, είναι γύρω στα 15, κάπου εκεί. Και ναι, τα έχουμε τέσει με χάρακα, πραγματικά σας μιλάω. Όμως σύντομα σχεδιάζω να πάρω κάτι ακόμα μεγαλύτερο και να φτιάξω κάτι ακόμα μεγαλύτερο για να τους δώσω τις καλύτερες συνθήκες ζωής.